Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών και σήμερα συνεχίζουμε τις εκπομπές που κάνουμε με τον κύριο Πουλατσόγλου σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά αυτές. Στις προηγούμενες εκπομπές μας αναλύει και σχολιάζει το νόμο 3468 του 2006 ο κύριος Πουλατσόγλου. Σας προτείνω να δείτε όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας, όπου υπόνονται πάρα πολλά και ο κύριος Πουλατσόγλου μας αποδεικνύει και μας τονίζει κάθε φορά ότι όλα αυτά που γίνονται σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Πουλατσόγλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μιλωνά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και να χαιρετήσω και εγώ τους φίλους τηλεθεατές και ακροατές εκπομπής σας. Κύριε Πουλατσόγλου, θα συνεχίσουμε με την ανάλυση του νόμου σήμερα. Ναι, απλώς θα ήθελα να κάνουμε λίγο μία παρένθεση για να βάλουμε και στη συζήτησή μας, αν θέλετε, όλους τους Έλληνες πολίτες που πραγματικά παρακολουθούν αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να μιλήσω ότι πραγματικά βλέπουμε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις να δρομολογούν, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο από αυτό που ζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, να δρομολογούν με βάση την ομολογία, να δημιουργούν δηλαδή τέτοια νομοθετικά καθεστώτα στήριξης που το είδαμε πολύ εντατικά στον νόμο 3468 του 2006, να δημιουργούν τέτοια καθεστώτα στήριξης που να περιλαμβάνουν επενδυτικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, μειώσεις, επιστροφές φόρου. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν, να χρησιμοποιούν εγγυημένες τιμές για την αγορά όσο αφορά τις καταβολές προμηδοτήσεων, που πράγματα δεν τα έχουμε δει από τον Υπουργό Ανάπτυξης όσο αφορά για την εκβιομηχανοποίηση της χώρας μας. Αλλά βλέπουμε να γίνεται αυτό συγκεκριμένα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και όλα αυτά στο όνομα, θα πω, της εθνικής ασφάλειας, το όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Βλέπουμε να συμβαίνει αυτό στις μέρες μας πολύ έντονα. Από όλη αυτή την νομοθεσία που ήδη αναλύσαμε με το νόμο 3468 και δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί πραγματικά αυτός ο νόμος από μόνος του μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία για ό,τι έχει δρομολογηθεί από την εκάστοτε κυβέρνηση να δρομολογήσει για το πώς θα υφαρπάξει την ενέργεια από τον Έλληνα πολίτη, αλλά και πώς σε δεύτερη ταχύτητα ο Έλληνας πολίτης ο ίδιος θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά που συμβαίνουν εναντίον του, θα έλεγα, γιατί δεν γίνονται για το δίκαιο του Έλληνα πολίτη, αλλά πώς θα γίνει να το υφαρπάξουν όλη αυτή τη δημόσια περιουσία. Είδαμε εκτενώς από τη ΡΑΕ να βγαίνουν να δούμε τα κριτήρια, το πώς αποφασίζει για την επιβολή αίτησης και βλέπει έναν φάκελο ώστε να δει άμα δώσει χορήγηση ή μία αδείας στους αυτούς που αιτούνται για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Βλέπουμε ότι δίνει και ένα περιθώριο 30 ημερών και από τη στιγμή που δεν θα ζητήσει τίποτα συμπληρωματικά στοιχεία θεωρείται ότι δεν χρειάζεται να απαντήσει, απλώς δέχεται το φάκελο. Ναι, αλλά δεν είδαμε ποτέ από όλες τις εντολές αποπληρωμής των Ελλήνων πολιτών που είναι τα δίκαια τα δικά τους και οι δικοί τους κληρονομικοί λογαριασμοί να αποπληρώνονται λογαριασμοί. Δεν είδαμε κάποια κυβέρνηση να τα παίρνει και να, αν θέλετε, να απορροφήσει όλα αυτά τα κεφάλαια για να βγούμε από όλο αυτό το αδιέξοδο και του δημόσιου και του ιδιωτικού εξωτερικού χρέους. Αλλά βλέπουμε για όλες αυτές τις ανεξάρτητες αρχές και ειδικά για τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα να βγάζει και απόφαση η ΡΑΕ, να την αναρτήσει στη σελίδα της και να γίνονται τέτοια ευτράπελα που τα συναντάμε πραγματικά στις μέρες μας. Είδαμε ότι δεν τους ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε ότι δεν τους ενδιαφέρει το πού ακριβώς θα εγκαταστήσουν αυτές τις ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Να υπενθυμίσουμε στους Έλληνες πολίτες ότι οποιοδήποτε θέλει να δημιουργήσει αιωλικό ή φωτοβολταϊκό πάρκο έχει την άδεια να το κάνει, είτε είναι σε γήπεδο, είτε είναι σε δάση, δασικές εκτάσεις, σε γυαλό, παραλία, θάλασσα, πυθμένα. Άρα αντιλαμβάνεστε, αν μπορούσαν να βάλουν και στις κρεβατοκάμαρές μας, θα το κάνανε. Απλώς εκεί πέρα δεν τους επαρκεί ο χώρος. Άρα δεν βλέπουμε κάποιο μέτρο ή κάτι που να τους ενοχλεί όσο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που όλοι γνωρίζουν ότι δεν αποφέρουν τίποτα στο σύστημα. Το μόνο που προκαλούν είναι βλάβες και γενικά να δημιουργούν τέτοια προβλήματα όσο αφορά αυτή τη μεταβλητότητα αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που πραγματικά
θα πω ότι δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυο γιατί ρίχνουν τη συχνότητα και πρέπει να πάμε σε άμεση εξισορρόπηση που αυτό στοιχίζει τον Έλληνα πολίτη πολλά εκατομμύρια ευρώ καθημερινά. Δεν του ενδιαφέρει ούτε αυτό. Και τέλος, είδαμε πραγματικά, και εκεί είχαμε μείνει θα πω, που είδαμε ότι κατά παρέκκληση του νόμου, πραγματικά με συνθλίβει το γεγονός ότι σε ένα νόμο μπορεί να υπάρχουν παρεκκλήσεις, και κατά παρέκκληση του νόμου είδαμε να δίνεται άπαξ άδεια οποιαδήποτε τέτοια εγκατάστασης ανεμογεννήτριας ή φωτοβολταϊκού πάρκου και μάλιστα εφόσον έχει ακυρωθεί αμετάκλητα από αρμόδια διοικητικά δικαστήρια ή έχει ακυρωθεί αμετάκλητα από αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Πραγματικά απορώ η δικαιοσύνη ποιος είναι ο ρόλος της όταν παίρνει αποφάσεις και οι θεσμοί απλά δεν τις εκτελούν. Πραγματικά είναι θλιβερό να το ζούμε αυτό στις μέρες μας και δει το 2021 που υποτίθεται ότι είμαστε σε ένα κράτος δικαίου. Γι' αυτό είπα υποτίθεται, γιατί βλέπουμε τον νόμο να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιλωνά? Ναι, κύριε Πλατσόγλου, όλα αυτά σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνδέονται άμεσα με τις εκπομπές που κάνουμε με τον κύριο Μπλιάτσιο σχετικά με την Ατζέντα 21. Είναι ένα σχέδιο που προωθείται ήδη από το 1992 σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος και βλέπουμε πόσο πολύ προωθείται από την κυβέρνησή μας, η οποία βέβαια είναι με την παγκοσμιοποίηση θανατικά, είναι φανατικοί υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης οι κυβερνήσεις μας και προωθούν αυτό το σχέδιο όσο μπορούν και όπως μπορούν. Γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά τα προνόμια στους νόμους που έχουμε διαβάσει στις προηγούμενες εκπομπές. Και φυσικά, μάλλον εσείς η Ελλήνων Συνέλευσης και οι εντολές αποπληρωμής που κάνετε αποτελείτε εχθρό των παγκοσμιοποιητών, οπότε γι' αυτό και δεν σας δίνουν την ανάλογη σημασία που πρέπει να δίνουν στα έγγραφα που καταθέτετε. Γι' αυτό επενδύουμε μόνο στη γνώση που πρέπει να πάρει ο πολίτης, κύριε Μιλωνά, για να μπορεί να αντιδράσει σε όλο αυτό το άδικο που βιώνει στις μέρες μας. Αλλά θα σταθώ σε μια λέξη που είπατε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και από διάφορους συνάδελφους, θα πω, υποψήφιους βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης που πραγματικά παράγουν τεράστιο έργο όσον αφορά την ενημέρωση του Έλληνα πολίτη. Θα δούμε ότι μιλάνε για κλιματική αλλαγή, γιατί και η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι που οδήγησαν σε αυτό τη βεβήλωση της ΔΕΗ. Για ποια κλιματική αλλαγή μιλάνε πραγματικά? Λένε ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται. Και εδώ, το 2021, 19 Αυγούστου 2021, εδώ στην Κοζάνη ακόμα κοιμόμαστε με τις κουβέρτες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Η θερμοκρασία δεν μπορεί να υπερβεί τους 20 βαθμούς. Αλλά μιλάνε για κλιματική αλλαγή τέλος Ιουνίου. Ναι. Είναι παράλογα. Είναι ένα δόγμα που έχει αμφισβητηθεί εντόνως από πάρα πολλές φωνές. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν είμαστε μία φωνή που απλά βλέπουμε και δείχνουμε το πρόβλημα στον Έλληνα πολίτη, αλλά παρουσιάζουμε με μία τεράστια αποδεικτική διεργασία το πώς μπορεί να αντιδράσει και τη λύση στο πρόβλημα που έχουμε όλοι μας. Γιατί όλους μας απασχολεί αν θα έχουμε αύριο την ενέργειά μας, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιλωνά? Βέβαια. Για την συντομία της συζήτησης θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε και να πάμε εκεί που είχαμε μείνει για να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τελικά αυτός ο νόμος του 3468 τι ακριβώς ακόμα περιλαμβάνει, γιατί πραγματικά μόνο σε ένα νόμο μπορεί ο Έλληνας πολίτης πραγματικά να αφυπνιστεί για όλο αυτό το άδικο που συμβαίνει με τη ΔΕΗ. Θα πάμε και θα δούμε τις προσφορές σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα. Προσέξτε, προσφορές σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα κορεσμένα δίκτυα. Ο διαχειριστής, λέει, του συστήματος ΑΔΜΙΕ εξακολουθεί να χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης σε αιτήματα για σύνδεση αιωλικών σταθμών στο διασυνδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται με απόφαση της ΔΡΑΕ που εκδίδεται από τις διατάξεις των δευτεών εδαφιών στην περίπτωση Α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παράγοντος ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική πρόσθεση ισχύς δεν θα υπερβαίνει το 20%. Δηλαδή, κορεσμένο δίκτυο, προσέξτε, είναι αυτό που υπερβαίνει το 20%. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα, πραγματικά, κύριε Μιλωνά, που έχουν υπερβεί αυτό το ποσοστό και ακόμα ο ΔΔΕ, γιατί τώρα ο ΔΔΕ είναι ο διαχειριστής. Μισό λεπτό, κύριε Πλατσόγλου, τι σημαίνει κορεσμένο δίκτυο?
σκορισμένο δίκτυο είναι ότι δεν μπορεί άλλο το σύστημα να αντέξει αυτή την εισρωή έγχυσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί η μεταβλητότητα που φέρνει μέσα στο σύστημα δεν μπορούν να την υποστηρίξουν οι συμβατικές μονάδες. Που σημαίνει ότι δημιουργούν πρόβλημα. Και έχω να κάνω μια ερώτηση. Αφού γνωρίζουν όλοι, αφού είναι απόφαση της ΡΑΕ αυτή, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν πρόβλημα και δει σε κορεσμένα δίκτυα, δηλαδή όταν πιάνουμε το 20% της ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί πραγματικά τις επιτρέπει. Ποιος είναι ο λόγος? Ναι. Ο λόγος είναι ότι πρέπει, κύριε Μιλωνά, να μπουν και να εξαντλήσουν όλα τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, να επενδύσουμε εμείς ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά και να στηρίξουμε όλες αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται από τη Γερμανία για να στηριχθούν οι πράσινες θέσεις εργασίας της. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε το περιβάλλον, ούτε η περιβαλλοντολογική καταστροφή που συμβαίνει, άσχετα αν γίνονται... Αν παίρνουν εγκρίσεις από περιβαλλοντολογικούς όρους, που αν διαβάσετε πραγματικά περιβαλλοντολογικούς όρους που συμβαίνουν να δίνονται για να πάρουν άδεια, θα πραγματικά θα γελάτε. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το περιβάλλον, ούτε με τη φυσιολογία του περιβάλλοντος, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να λιμένονται το περιβάλλον, να το μολύνουν, αλλά παρά αυτά βλέπουμε συνεχώς να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες. Και μας έχετε πει, κύριε Πουλατσόγλου, όλες τις ανεμογεννήτριες τις αγοράζουμε από Γερμανία. Κατά το πλείστον, ναι. Όσο επί το πλείστον, ναι. Αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι όταν εμείς καθημερινά χρειαζόμαστε, με βάση τη βιομηχανία έτσι πως την έχουν εξαφανίσει, θα πω, χρειαζόμαστε ημερησίως 5.000 ΜΒ. Ναι, αλλά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν εγκατασταθεί 7.500 ΜΒ μέχρι και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν έχουν εγκατασταθεί 7.500 ΜΒ, υποτίθεται ότι επαρκεί το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν χρειάζονται συμβατικές μονάδες. Γιατί έχουν μπερδευτεί οι κύριοι. Γιατί δεν μιλάμε για απολιγνητοποίηση. Ο νόμος μιλάει για απανθρακοποίηση. Που σημαίνει τι? Δεν ήταν δε και καλά ότι έπρεπε να κλείσουμε τις λιγνητικές μονάδες. Γιατί όταν μιλάει για απανθρακοποίηση, πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε καύση. Είτε γίνεται απολιγνήτη, είτε γίνεται απορριπτά καύσιμα. Όπως είναι το φυσικό αέριο, όπως είναι το πετρέλαιο. Όπως είναι η τύρφη, η λιθάνθρακας. Ναι, αλλά εμείς επιλέξαμε να κλείσουμε τις λιγνητικές μονάδες και να δώσουμε δανεισμό, προσέξτε, δανεισμό σε έναν ιδιώτη για να εγκαταστήσει μια συμβατική μονάδα φυσικού αερίου, που αυτό το αέριο θα το εισάγουμε, άρα δεν είναι πρωτογενές υλικό δικό μας, άρα δεν είμαστε ανεξάρτητοι όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να αυξήσουμε τις εισαγωγές. Θα μιλήσουμε για τις εισαγωγές στον ίδιο νόμο λίγο πιο κάτω, αν θα προλάβουμε σήμερα, και θα δείτε πραγματικά το έγκλημα που συμβαίνει στις μέρες μας. Μάλιστα. Θέλω να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Μιλάει στο άρθρο 2 για λόγους ασφαλής και ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Προσέξτε, οι σταθμοί της παραγράφου 1 μπορεί να εξαιρούνται από την προτεραιότητα στην κατανομή φορτίου που απολαμβάνουν οι λοιποί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τους οποίους έχει εκδοθεί οριστική προσφορά σύνδεσης πριν το χαρακτηρισμό του δικτύου της περιοχής ως κορεσμένου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι αρχικοί ιδιώτες που έχουν δημιουργήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε από φωτοβολταϊκά είτε από αιωλικά πάρκα, αυτοί έχουν προτεραιότητα στη σύνδεση. Όσον αφορά για τους επόμενους, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Μπορεί ο διαχειριστής να προβαίνει, λέει, στις αναγκαίες περικοπές ισχύως κατά προτεραιότητα στους σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης κατά την πλέον πρόσφατη ημερομηνία, εάν αυτό επιτρέπεται από την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Άρα, έχουμε αντιληφθεί σε πρώτο βαθμό ότι υπάρχει κορεσμό στο δίκτυο, άρα δεν μπορούμε να κατά προτεραιότητα να πάρουμε όλη την ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη μεταβλητότητα. Και μετά, κατά δεύτερον, μπαίνουμε σε μια διαδικασία όλους αυτούς τους ανεμογεννήτες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα που μπήκαν σε δεύτερο χρόνο να τους κάνουμε διακοπτόμενη χρήση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που μπαίνει σε διακοπτόμενη χρήση, ο διαχειριστής λέει στο παρακάτω κεφάλαιο, στην παρακάτω παράγραφο, λέει ότι μπορεί να παίρνει να δημιουργεί αυτή την περικοπτόμενη χρήση, για την οποία δεν οφείλει κανένα είδος οικονομικής ή απλής αποζημίωσης, περιβαλλομένου, λέει, της παραγράφου 8 του άρθρου 13. Ναι. Και αν θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, θα δούμε ότι δεν τίθεται κανένας περιορισμός ούτε για το σύστημα που είναι στο διασυνδεμένο δίκτυο, αλλά ούτε για το σύστημα των μη διασυνδεμένων νησιών. Παράδειγμα, η Κρήτη
έχει εξαπλάσιες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά παρά αυτά γίνεται διακοπτόμενη χρήση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς να καταβάλλεται, υποτίθεται βάσει του νόμου, έτσι, να καταβάλλεται καμία εγγύηση σε αυτόν που την παράγει με ενέργεια, αλλά δεν την παίρνει το δίκτυο. Καμία αποζημίωση. Έτσι ακριβώς. Ναι, προς το παρόν, γιατί πιο κάτω ο νόμος πραγματικά θα μας εκπλήξει, γιατί μας μιλάει ότι και στα μη διασυνδεμένα νησιά ο αρμόδιος αυτός υποχρεούται να απορροφά κατά προτεραιότητα, λέει, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το σταθμό. Πώς γίνεται να παράγουμε, να παίρνουμε κατά προτεραιότητα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να την κόβουμε κιόλας. Δεν γίνεται αυτό. Όταν παίρνεις κάτι ως προτεραιότητα, σημαίνει ότι την παίρνεις για να καλύψεις τις ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεις τα μη διασυνδεμένα νησιά. Πρέπει να την παίρνεις όλη για να μπορείς να τα απεξέλθεις στις ηλεκτρικές καταναλώσεις που έχει το νησί. Ναι. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι γίνεται και εκεί μια παύση, μια περικοπτόμενη διακοπή, έτσι την ονομάζει, στους αυτοπαραγωγούς και δεν αφήνουν αυτή την ηλεκτρική ενέργεια να διεισδύσει μέσα στο δίκτυο, γιατί προκαλεί μεγάλη μεταβλητότητα και δεν μπορούν όσον αφορά την εξισορρόπηση αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους τους πολίτες ότι το δίκτυο δεν μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια. Το δίκτυο πρέπει να έχει μια σταθερή συχνότητα των 50 Hz. Όταν αυτή η συχνότητα, λόγω της μεταβαλλόμενης ισχύς που μπαίνει μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα στο δίκτυο, δεν είναι πάντα σταθερή και επειδή μεταβάλλεται, αυτή η μεταβλητότητα πρέπει να την εξισορροπήσουμε με τις συμβατικές μονάδες. Οι συμβατικές μονάδες όμως πρέπει να είναι πολύ γρήγορες. Γι' αυτό, επειδή όταν αυτός υπάρχει κορεσμός από τέτοια δίκτυα, δεν μπορούν οι μηχανές να τα επεξέλθουν σε αυτή την εξισορρόπηση και για να μην έχει πρόβλημα το δίκτυο, τι κάνουνε, κόβουν τη διακοπτόμενη χρήση, κάνουν διακοπτόμενη χρήση σε ανεμογεννήτριες. Ναι. Αλλά βλέπουμε, δεν τους ενδιαφέρουν στην ουσία το ρεύμα που θα παράξουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά αυτό που πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι τι, να εγκαθίστονται χωρίς να πάρουμε εμείς το ρεύμα και να κόβουν και την παροχή στους σε αυτούς που έχουν επενδύσει όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα. Κύριε Πουλατσόγλου, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά κοντά σας. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του, με σοφία και απόλυτη ακρίβεια, στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση, απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698. Ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ιωάννη Πουλατσόγλου και μας σχολιάζει το νόμο 3468 του 2006 σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κύριε Πουλατσόγλου. Μιλήσαμε ότι για την ΡΑΕ που έχει βγάλει και έχει νομοθετήσει ότι μπορεί να κάνει περικοπές στην διανομή ισχύως από ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, αλλά αυτό που ήθελα να επισημάνω ήταν ότι βλέπουμε ότι κανένα αυτοπαραγωγό να διαμαρτύρει. Και ξέρετε γιατί δεν διαμαρτύρεται, κύριε Μιλωνά? Γιατί παίρνουν αποζημίωση. Μπράβο. Γιατί αν πάμε στο άρθρο, στη σελίδα 101 του ίδιου νόμου, στην παράγραφο 8, και παρακαλώ θέλω να το δείξουμε αυτό στους δέκτες μας, γιατί θα μιλήσουμε πολύ εντατικά γι' αυτό εδώ, θα δείτε ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει το τι παράγει μία ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό. Γιατί λέει το άρθρο 8, η παράγραφος 8. Στο τέλος λέει, κάθε ημερολογιακό έτος, ο αρμόδιος διαχειριστής είναι η ΔΕΗ, έτσι,
Δεν είναι κάποιος ξένος. Είναι υποτίθεται η δικιά μας επιχείρηση που εμείς συμβάλλουμε με τους φόρους που πληρώνουμε μέσα από το λογαριασμό μας. Και αυτό είναι το ΕΤΜΙΑΡ, είναι το ΕΛΑΠΕ, δηλαδή ο ελληνικός λογαριασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτός ο διαχειριστής λοιπόν καταβάλει σε κάθε παραγωγό ηλεκτρισμού από αιωλική ενέργεια που συνδέεται στο σύστημα ή το διασυνδεμένο δίκτυο πρόσθετη αποζημίωση, προσέξτε, που ισούται με την αποζημίωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30%, προσέξτε, των περικοπών ενέργειας που του έχουν επιβληθεί κατά το προηγούμενο εμπειρολογιακό έτος από τον αρμόδιο διαχειριστή, δηλαδή τη ΔΕΗ. Και μετά συνεχίζει και λέει το ανωτέρω ποσοστό των περικοπών ενέργειας, προσέξτε λίγο, αυξάνεται κάθε έτος το μέγιστο έως 100%. Δηλαδή, τον κόψουν δεν τον κόψουν. Πάρουμε δεν πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια από τον αυτοπαραγωγό αιωλικής ενέργειας, εμείς θα τον δώσουμε μέχρι το μέγιστο βαθμό 100% από αυτά που δεν πήραμε. Ναι, δεν τα οποία... Αλλά προσέξτε, ενώ τον έχουμε επιδοτήσει, ενώ τον έχουμε επιδοτήσει για να δημιουργήσει αυτό το αιωλικό πάρκο, παράδειγμα, τον έχουμε κάνει απαλλαγή φόρων ή μείωση φόρων, όπως είχαμε πει, τον έχουμε πρημοδοτήσει, τον έχουμε δώσει να μολύνει και να καταστρέψει όλο το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή να ανοίξει, να κάνει διανοίξεις και όλα τα συνοδά έργα που επιτρέπει βάσει περιβαλλοντολογικής μελέτης που υποτίθεται ότι παρουσίασε, χωρίς να βλέπουμε το περιβαλλοντολογικό κόστος που αργότερα θα δημιουργηθεί, χωρίς να τον έχουμε εγκλωβίσει, αν θέλετε, όταν τελειώσουν το όριο ζωής, του κύκλου ζωής, ολοκληρωμένου κύκλου ζωής από ένα αιωλικό πάρκο μετά από 20 χρόνια, να πρέπει να το αποξηλώσει και να κάνει μία αναδάσωση σε εκείνο το σημείο. Προσέξτε, δεν έχουμε βάλει κανένα φραγμό, έτσι. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα καταστηθούν ανεμογεννήτριες. Και αν παράξουν ή δεν παράξουν, και αυτό δεν μας απασχολεί, γιατί ο διαχειριστής παύλα ΔΕΗ, παύλα Έλληνας πολίτης, είναι αυτός ο φορολογούμενος που θα πληρώσει το μάρμαρο. Το αντιλαμβάνεστε, κύριε Μιλωνά. Και, ναι, λέει, ναι. Και λέει πιο κάτω, έτσι ώστε η συνολική αποζημίωση που λαμβάνει ο σταθμός να ισούται με το μικρότερο ποσό μεταξύ α, της αποζημίωσης που θα ελάμβανε αν λειτουργούσε με 2.000 ισοδύναμες ώρες. Ποια ανεμογεννήτρια, κύριε Μιλωνά, μπορεί να παράξει ρεύμα 2.000 ώρες το χρόνο, αφού ακόμα και η ονομαστική ισχύ της ανεμογεννήτριας μπορεί, παράδειγμα, να είναι 2 ΜΒ, αλλά το εργοστάσιο δηλώνει η ονομαστική ισχύ που παράγει την ανεμογεννήτρια ότι αυτή η ονομαστική ισχύ εκφράζεται ότι η ανεμογεννήτρια πρέπει να δουλεύει συνεχόμενα το λιγότερο για 1/4. Ναι, αλλά από τους ιστούς που βάζουν πάνω στα βουνά για να δουν το αιωλικό δυναμικό, προσέχετε, το αιωλικό δυναμικό, πάντα και ανά δευτερόλεπτο, αυτό μεταβάλλεται. Δεν είναι ποτέ σταθερό. Δεν μπορεί να κάνει κανένα σύμβαση με τον άνεμο, αν θα είναι σταθερός ή όχι. Δεν μπορεί να δρομολογήσει κανένας τις ρηπές του ανέμου και την ταχύτητά του. Γι' αυτό μιλάμε για μεταβλητότητα σε μια συγκεκριμένη αιμογεννήτρια. Γι' αυτό και δημιουργεί πρόβλημα στο δίκτυο. Γιατί δεν είναι συνεχής και σταθερή η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνάρτηση με τι? Με τη ζήτηση που υπάρχει μέσα στο δίκτυο που καταναλώνουμε όλοι εμείς. Αντιλαμβάνεστε? Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς το εκλαμβάνουμε, έτσι λέει, και θα δίνουμε αποζημίωση σαν να δούλευε 2.000 ισοδύναμες ώρες. Και β, τις αποζημιώσεις που θα ελάμβανε αν λειτουργούσε χωρίς περικοπές. Η μεθοδολογία υπολογισμού, προσέξτε τώρα, και εκεί είναι το εξήμορο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης, δηλαδή ούτε αυτός στην ουσία αποφασίζει, εκδίδεται κατόπιν γνώμη της ΔΡΑΕ μετά από εισήγηση των αρμόδιων διαχειριστών. Και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω, αυτοί οι αρμόδιοι διαχειριστές, όπως είναι η ΔΔΕ και ο ΔΑΠΗ, τι κάνουν πραγματικά, πώς αξιολογούν πραγματικά αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τελικά που κάνουμε και περικοπτόμενη χρήση και δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυο, αλλά εμείς πάρα αυτά πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε μέχρι και 100% δουλέψουν δεν δουλέψουν. Αυτό είναι το τζάμπα ρεύμα που ευαγγελίζονται για τον Έλληνα άνθρωπο και η φθηνή ενέργεια που έχει ανεβεί το ρεύμα πάνω από 400-500%. Οπότε... Και τώρα όλοι
εκτός από τις κατασχέσεις που γίνονται σε κατάσχετους λογαριασμούς που συμβαίνει και ακούμε στις μέρες μας στις τράπεζες και πάνε οι Έλληνες πολίτες και διαμαρτύρονται, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού διαμαρτύρονται. Όταν δεν υπάρχει πραγματικά μια ελεύθερη πολιτική βούληση των Ελλήνων πολιτικών που ψήφισε ο Έλληνας πολίτης να διαχειριστούν τα δίκαιά τους, πραγματικά διαμαρτύρεσαι πού, στον τραπεζίτη, να σε κάνει τι, να σου επικαλεστεί τον νόμο και μετά να πας στο σπίτι σου. Καταλάβατε. Οπότε να το τονίσουμε αυτό, κύριε Πουλατσόγλου, ότι όλες τις αποζημιώσεις των παραγωγών τις πληρώνει ο Έλληνας πολίτης μέσω του λογαριασμού του της ΔΕΗ, μέσω του ΕΤΜΙΑΡ, έτσι. Και όχι μόνο. Είναι και τα ΑΔΗ, που από τα ΑΔΗ, τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως, κύριε Μιλωνά, που αυτά τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως είναι οι συμβατικές μονάδες που είναι εκεί για να μπουν στο σύστημα, για να μπορούν να εξισορροπήσουν αυτή τη μεταβλητότητα, για να μπορούμε εμείς να έχουμε μια σταθερή απόδοση μέσα στο δίκτυο των 50 Hz, αυτή την συχνότητα να την έχουμε σταθερή, βγάλαν απ' έξω τις μονάδες της ΔΕΗ. Γιατί θέλω να πω και κάτι. Οι μονάδες της ΔΕΗ δεν είναι αυτές οι συμβατικές ομάδες, οι μονάδες που βοηθάνε στην εξισορρόπηση ενέργειας. Τις μονάδες της ΔΕΗ, γιατί τις βγάλανε απ' έξω και χρηματοδοτούν μόνο τις ιδιωτικές μονάδες, βλέπε Μυτιληναίο, βλέπε Μπόμπολα, βλέπε Κοπελούζο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί γίνεται. Δηλαδή δεν χρηματοδοτείς τις δικές σου μονάδες, αλλά χρηματοδοτείς τις ιδιωτικές για να παίρνουν για να δηλώνουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως ότι είναι εκεί παρόν. Αλλά μπορεί και να μην πάρουμε ποτέ από αυτές, αλλά εμείς χρηματοδοτούμε. Αυτή είναι η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, κύριε Μιλωνά, με απλά ελληνικά. Για να μπορεί, πρέπει να μιλάμε απλά στον Έλληνα πολίτη για να καταλαβαίνει. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης, για να έχει γνώση το τι γίνεται όσον αφορά τη ΔΕΗ και την ηλεκτρική ενέργεια που ευαγγελίζονται όλοι, την πράσινη ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν θέλουμε να μείνουμε ενεργειακό κέντρο, θα πρέπει να δηλώσουμε εμείς το πώς πρέπει να γίνουμε. Να γίνουμε ενεργειακό κέντρο για να είμαστε αυτάρκεις σαν χώρα, ναι, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να το συζητήσουμε. Να γίνουμε ενεργειακό κέντρο, γιατί πρέπει κάποιοι ιδιώτες να μεταχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια κατά το δοκούν. Όχι, αυτό εμείς οι Ελλήνες συνέλευσης θα μας βρει απέναντι. Και όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πραγματικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι ούτε τα αεολικά ούτε τα φωτοβολταϊκά και έχει αποδειχθεί από προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει είτε μαζί είτε με συναδέλφους σας μέσα σε αυτή την εκπομπή Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Μάλιστα. Θα ήθελα να περάσω. Ναι, έχετε κάποια ερώτηση? Όχι, θέλω να σας ρωτήσω, με καλύψατε για το πώς βλέπει η Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί παρουσιάζουμε το πρόβλημα, πώς βλέπει η Ελλήνων Συνέλευση στη λύση του προβλήματος αυτού, αλλά μου απαντήσατε μόλις τώρα. Κοιτάξτε, κύριε Μιλωνά, δεν είναι απάντηση. Ως απάντηση αυτό δεν ήταν. Αυτό ήταν ως ερώτημα ρητορικό για να μπορούν να μπουν σε σκέψη οι Έλληνες πολίτες. Η απάντηση είναι αυτή που θα πω τώρα. Εφόσον έχει αποκαλυφθεί όλη αυτή η δράση και οι προθέσεις όλων αυτών που διαχειρίζονται τα τελευταία χρόνια τις ζωές μας, κύριε Μιλωνά, αποδεδειγμένα πλέον, έτσι, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας, το έχουμε καταλάβει, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να ενωθεί για να τα πάρει όλα πίσω. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τώρα, εδώ, γεννιέται η ανάγκη του συνόλου για αυτή την ολοκλήρωση του σκοπού και του στόχου της Ένωσης των Ελλήνων Πολιτών. Και αυτό εμφανίζεται μέσα από το καταστατικό της Ελλήνων Συνέλευσης, που είναι το πλαίσιο οργάνωσης όλων των Ελλήνων πολιτών με δράσεις συγκεκριμένες που αποφασίζουμε να διασχίσουμε αυτή την τεράστια λεωφόρο των Ελλήνων. Και αυτή είναι ότι μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε, να λειτουργούμε με μοναδικό τρόπο ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια αξιολόγηση του αξιότερου μέσα από όλους εμάς, στο να μπορεί να ηγηθεί όλες αυτές τις διαδικασίες που δημιουργούνται μέσα από την Ελλήνων Συνέλευσης. Όλες αυτές οι προσπάθειες, όχι όσον αφορά μόνο την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για όλα αυτά τα δεινά που πραγματικά περνάει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, αλλά και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε εμείς τον πλούτο μας μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή μέσα από τους Δήμους μας, μέσα από τους τοπικούς μας οργανισμούς, που πραγματικά είναι σχολεία το πώς θα διαχειριστούμε εμείς τον πλούτο μας, εμείς την ενέργειά μας, εμείς το μέλλον μας. Αυτό πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης από τη στιγμή που του έχουν αποδειχθεί όλα αυτά. Και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι εκπομπές, κύριε Μιλωνά, για να πάρει ο Έλληνας πολίτης τη γνώση που πραγματικά δεν μπορεί να την πάρει από πουθενά αλλού και δει από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα τραβήξουν την προσοχή του πέρα και μακρύτερα από την νόησή του. Κύριε Πουλατσόγλου, σε αυτούς που δεν πιστεύουν ότι τα 600 δις είναι αληθινά, τι απαντάτε?
Δεν είναι το θέμα να πιστέψουν. Είναι να τρέξουν και να δουν τους 6 κρατικούς προϋπολογισμούς που είναι μέσα στα 600. Δεν γίνεται να πιστέψει κάποιος όταν βλέπει ένα νόμο που τον ψηφίζουν 300 βουλευτές μέσα στη Βουλή. Να πιστέψει για ποιο λόγο. Να δει τις δικαστικές αποφάσεις. Να πιστέψει για ποιο λόγο. Να γνωρίσει, θέλουμε. Και πραγματικά αυτό που κάνει η Ελλήνος Συνέλευσης είναι φέρνει τον Έλληνα, φέρνει στον Έλληνα την αλήθεια, στον αγνωρίσει και την αναγνωρίσει. Γιατί η αλήθεια είναι δικιά του. Τα 600 είναι και δικά του. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίσει. Και επιμελώς τα κρύβουν όλοι αυτοί. Ενώ τα έχουν αναφέρει και σε πολλές δικές τους ομιλίες, έχουμε δει πολλά βιντεάκια αναρτημένα στο YouTube που τα παραδέχονται ευθαρσώς ότι υπάρχουν. Δεν είναι όμως ότι εμείς θα μείνουμε σε αυτά που λένε αυτοί. Εμείς θα πάμε σε αποδείξεις. Θέλετε να δείτε τα 600, να δείτε τη δικαστική απόφαση. Θέλετε να ξαναεπιβεβαιωθείτε για να το ψάξετε πιο αναλυτικά, να απευθυνθείτε στους κρατικούς προϋπολογισμούς που είναι 6 στον αριθμό και ένα εύκολο fake που μπορείτε να αναζητήσετε είναι το 444. 4444. Τα λέει Άραστε. Όλα μέσα. Δεν χρειάζεται, εμείς δεν είμαστε εδώ για να πείσουμε κανέναν κύριε Μιλωνά, ούτε να μας πιστέψει. Είμαστε για να τον εμφανίσουμε την αλήθεια με όλη αυτή την αποδεικτική διεργασία του ορθού, του ορθού, του υπαρκτού, του απόλυτου. Γιατί αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς με στοιχεία και αποδείξεις. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Μιλωνά, με αποδείξεις και στοιχεία μιλάμε. Εμείς πήραμε ένα νόμο που ψηφίστηκε μέσα από τη Βουλή και βλέπουμε ότι αυτός ο νόμος, το μόνο που προβάλλει είναι ένα άδικο προς τον Έλληνα πολίτη. Παρακαλώ. Τελειώνει ο χρόνος μας για σήμερα. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με τον νόμο φυσικά. Πολύ ευχαρίστως. Είναι ένας νόμος που ανοίξαμε, που πραγματικά έχει πάρα πολλά μέσα, που μπορεί να αναγνωρίσει όλο αυτό το άδικο Έλληνας πολίτης. Πραγματικά μόνο από αυτό το νόμο μπορεί να καταλάβει το τι πόλεμο έχει δεχθεί ο Έλληνας πολίτης όσον αφορά τη ΔΕΗ. Μόνο από αυτό το νόμο θα μπει σε μια τεράστια αναζήτηση και θα πραγματικά θα αναγνωρίσει το πώς όλοι αυτοί οι διαχειριστές του, διαχρονικά θα πω και δεν θα μιλήσω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, γιατί ο νόμος αυτός είναι από το 2006 και δεν ήρθε καμία άλλη κυβέρνηση να τον καταργήσει, απλώς ήρθε να τον τροποποιήσει και να τον κάνει ακόμα πιο αυστηρό. Άρα αντιλαμβάνεστε, όλοι αυτοί οι καθεστωτικοί μηχανισμοί είναι ενωμένοι σε ένα σκοπό και ένα στόχο πώς θα φεμάξουν τον Έλληνα πολίτη. Και έρχεται το αντίπαλο δέος που είναι η Ελλήνων Συνέλευση να αφυπνίσει τον Έλληνα πολίτη για να μπορεί να άρχει και να άρχεται μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και να συνεπάρχουμε όλοι μαζί ώστε να μπορούμε να ενωθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το καθεστωτικό μηχανισμό που πραγματικά εμείς στην Ελλήνων Συνέλευση δεν το βλέπουμε καν. Εμάς, ο μόνος άθλος μας θα πω είναι πώς θα ενημερωθεί ο Έλληνας πολίτης και να αναγνωρίσει τα δίκαιά του. Και μετά θα δούμε ποιος δίνει δικαιώματα. Και ποιος έχει δικαιώματα τελικά στην Ελλάδα. Γιατί ο Έλληνας πολίτης μόνο δίκαια έχει. Δεν έχει δικαιώματα. Δικαιώματα θα δώσουμε σε όλους αυτούς τους επίλυδες που έχουν καταχρηστεί τα δίκαιά μας. Το αντιλαμβάνεστε, κύριε Μιλωνά, αυτό. Αυτό πραγματικά είναι όρκος και θα γίνει. Ευχαριστώ, κύριε Πουλατσόγλου. Να είστε καλά. Δύναμη φως σε όλους σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ιωάννης Πουλατσόγλου, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Κοζάνης. Καλή συνέχεια σε όλους.